Δεκάδες Έλληνες κατέκλυσαν τις παραλίες εν ώψη του ιδιαίτερα θερμού Σαββατοκύριακου. Οι παραλίες άνοιξαν για το κοινό και στη Γαλλική Ριβιέρα για πρώτη φορά μετά το lockdown που είχε επιβληθεί τον Μάρτιο, ενώ στην Ιταλία και τη Βρετανία οι πολίτες απολαμβάνουν τον ήλιο σε πάρκα και δημόσιους χώρους. Η πανδημία του COVID-19 μπορεί να έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας, ωστόσο η Ευρώπη δείχνει να κάνει αποφασιστικά βήματα προς την επαναφορά στην κανονικότητα. Η Ισπανία και η Βρετανία κατέγραψαν τα χαμηλότερα καθημερινά ποσοστά θανάτων από κορονοϊό από τον Μάρτιο, ενώ στην Ισπανία ο ημερήσιος αριθμός θανάτων μειώθηκε κάτω από 100 για πρώτη φορά από τότε που επιβλήθηκε το lockdown. Η γειτονική Ιταλία, μια χώρα που έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα από την πανδημία, θα ανοίξει τα σύνορά της στις 3 Ιουνίου, επιτρέποντας τους τουρίστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να την επισκεφτούν. Και αν ακόμη οι ευρωπαϊκέ χώρε χαλαρώνουν του περιορισμού που έχουν επιβάλει και ανοίγουν ξανά τι οικονομίε του, η πανδημία φαίνεται πω δεν θα μα αφήσει σύντομα, αλλά θα επανέλθει δρυμύτερη. Ο περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία, Χάνς Κλούγκε, προειδοποιεί και προτρέπει του ηγέτε τη Ευρώπη να προετοιμαστούν για ένα δεύτερο και ακόμη πιο θανατηφόρο κύμα του ιού. Σε μία αποκλειστική συνέντευξή του στην Daily Telegraph, ο αξιωματούχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία υπογραμμίζει πω χώρε που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία, όπω είναι η Ιταλία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αν και ενδέχεται να παρουσιάζουν μείωση σε νέε περιπτώσει κρουσμάτων, η πανδημία δεν έχει πει ακόμη την τελευταία τη λέξη. Είναι ώρα για προετοιμασία και όχι για γιορτή, τόνισε ο αξιωματούχο, σημειώνοντα πω το κέντρο τη πανδημία έχει απλώ μετακινηθεί ανατολικά σε χώρε όπω η Ρωσία, η Ουκρανία, η Λευκο και το Καζακστάν. Ο ίδιο μάλιστα εξέφρασε την ανησυχία του, μιλώντα για την εμφάνιση ακόμη και διπλού κύματο από το φθινόπωρο. Ένα δεύτερο κύμα COVID-19 και ένα άλλο εποχική γρήπη ή ΛΑΡΑ, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ταυτόχρονη επανεμφάνιση μεταδοτικών ασθενειών. Όπω τόνισε, καλό θα είναι οι ηγέτε τη Ευρώπη να εκμεταλλευτούν την ύφεση τη πανδημία, θωρακίζοντα ακόμη περισσότερο τα νοσοκομεία και τα συστήματα υγεία.